213 φυτά κάναβη, στο ύψο των οποίων φτάνει τα 5 μέτρα, εντόπισε χθε βράδυ η Υπηρεσία Καταπολέμηση Ναρκωτικών Λευκοσία σε υποστατικά στη βιομηχανική περιοχή Λακατάμια. Μια πληροφορία ήταν αρκετή για την ΙΚΑΝ, ώστε να θέσει υπό παρακολούθηση του εν λόγω χώρου, σε έναν από του οποίου χθε το απόγευμα θεάθηκε να εισέρχεται όχημα. Το όχημα ανακόπηκε από μέλη τη ΙΚΑΝ και διαπιστώθηκε ότι οδηγείται από Ελληνοκύπριο 36 ετών, ανέργο από τη Λευκοσία, ο οποίο διαμένει σε τροχόσπιτο εντό του αναφερόμενου χώρου. Στην έρευνα που ακολούθησε με δικαστικό ένταλμα εντό του τροχόσπιτου και στην παρουσία του υπόπτου, εντοπίστηκε ένα έμφορτο δίκανο κυνηγετικό όπλο, 223 σφαίρε, 4 φυσιγγιοθήκες και μέρο ενό τυφεκίου G3. Η συνέχεια, ωστόσο, των ερευνών έφερε τα μέλη τη ΙΚΑΝ αντιμέτωπα με ένα δάσο κάναβη. ερευνήθηκε στον ίδιο χώρο άλλο υποστατικό αποθήκη, εντός του οποίου ανεβρέθηκαν γύρω στα 213 φυτά κάναβις, ύψους ύψου 65 εκατοστών μέχρι 5 μέτρα, με εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ποτίσματος. Πρωτοφανής είναι την ίδια ώρα για τα κυπριακά δεδομένα η συγκεκριμένη φυτία. Είναι όντω μια από τι μεγαλύτερε φυτίε που έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα και θεωρούμε ότι έχουμε Σταματήσει την κυκλοφορία αυτού του ναρκωτικού στην Κυπριακή Αγορά. Φαίνεται ότι ήταν όριμα τα φυτά για να γίνει η συσκευασία τους και η διοχετευσή του στην Κυπριακή Αγορά. Ο ύποπτο, ο οποίο συνελήφθη για αυτό φοροαδίκημα, αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη, αναφέροντα ότι τα υποστατικά ανήκουν σε άλλα άτομα. Μετά τους του ισχυρισμού του συλληφθέντο, η αστυνομία αναζητεί άλλα δύο πρόσωπα, έναν 38χρονο από τη Λευκοσία και έναν 36χρονο από τον Πύργο, εναντίον των οποίων έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 36χρονο καταζητούμενο φαίνεται να συνελήφθη στα κατεχόμενα, έχοντα στην κατοχή του μισό γραμμάριο κάναβη.